Onorevole Spiraki. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε στο απαραίτητο πλαίσιο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ιδεολειπτικών τροπολογιών της αριστεράς. Είναι αυτές οι ίδιες ιδεολειψίες που οδηγούν την κυβέρνηση και στη χώρα μου, την Ελλάδα, να αυξάνει την εξάρτηση από ένα και μοναδικό πάροχο, τη Ρωσία, υπονομεύοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ακραίας αριστερής ιδεολογίας και του αρμόδιου υπουργού, του κ. Λαφαζάνη. Αλήθεια, τι θα σημάνει για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, για την προμήθεια αερίου από πολλαπλούς προμηθευτές, αν δεν προχωρήσει ο αγωγός TAP και συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Turkish Stream, για τον οποίο παρεπιπτόντως δεν υπάρχουν κονδύλια? Τι συνεπάγεται για την ενιαία αγορά ενέργειας και τελικά για την ενεργειακή ασφάλεια η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στη μερική αποκρατικοποίηση της ΔΕΗς, η άρνηση να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να πληρώσει τέλος πάντων τις οφειλές τους ιδιώτες? Το ψήφισμα είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η ενεργειακή ασφάλεια. Είναι όμως προϋπόθεση κυβερνήσεις κρατών μελών, όπως οι ελληνικοί, που δεν εργάζονται για την ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, να συμμορφωθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.